Κύριε Σιώρα, έχετε προσωπικό. Μπαίνουμε στο καλοκαίρι και στις άδειες. Έχουμε αυξημένα τα κρούσματα να υπάρχουν. Γυρίζουν και λένε ενώ υπάρχουν αυξημένα κρούσματα ανοίγουν τα σύνορα. Από την άλλη πλευρά δεν χρειάζονται μάσκες, αυξάνεται ο αριθμός στα τραπέζια. Για πείτε μας τι γίνεται. Καλημέρα καταρχήν και ευχαριστούμε. Καλημέρα. Είναι πολλά και απλοϊκά αυτά που έθεσε ο συνεργάτης σας, ο κύριος Λάπας. Να απαντήσω ως εξής. Πρώτον, σε ό,τι αφορά το αν έχουμε προσωπικό. Έχουμε πολλούς ελαστικά εργαζόμενους και τα χειρουργεία και οι μονάδες λειτουργούν όπως πέρυσι. Δηλαδή, για ένα ή δύο μήνες λειτουργούν οι μισές δομές των χειρουργείων, τα μισά χειρουργεία, τα μισά κρεβάτια των μονάδων. Που σημαίνει σε σχέση με πέρυσι που δεν είχαμε κορονοϊό, δεν έχει αλλάξει κάτι. Μάλιστα. Και επειδή υπάρχει αυτός ο φόβος για την αναζωπήρωση και τα λοιπά, για να μήπως έχουμε διασωληνωμένους περισσότερους και λοιπά, ή μήπως χρειαστούν οι μη COVID να έχουμε αυξημένη προσέλευση για χειρουργία και τα λοιπά, δεν είμαστε σε διαφορετική κατάσταση από ό,τι πέρυσι που δεν είχαμε κορονοϊό. Αυτό σε σχέση με το προσωπικό και να πω επίσης με την ευκαιρία ότι επειδή έχουμε το 25% περίπου με ελαστικά εργαζόμενους και τους επόμενους μήνες θα αρχίσουν πάλι οι απολύσεις, αύριο έχουμε κινητοποίηση για το θέμα αυτό στο Υπουργείο Υγείας το πρωί μπροστά. Για αύριο έχει μια λύση. Τώρα, βέβαια γιατί θέλουμε πραγματικά μόνιμο προσωπικό. Ξέρετε, ήρθαν επικουρικοί συνάδελφοι που δεν είχαν σχέση, δεν είχαν δουλέψει. Δεν μπορεί να τους βάλεις μέσα σε μονάδες, δεν μπορεί να τους βάλεις μέσα στα χειρουργεία ξαφνικά απαίδευτους. Να είναι ο άλλος πριν ταξιτζής ή να είναι οδηγός νταλίκας και να το βάλεις ξαφνικά τραυματιοφορέα. Δεν μιλάω μόνο για τους γιατρούς, το προσωπικό. Για όλο το προσωπικό. Εκτός από το προσωπικό. Τώρα για τα υπόλοιπα. Και ώρα όλα τα υπόλοιπα ακριβώς. Πώς είμαστε. Τα υπόλοιπα, αυτό που παρατηρούμε και έτσι με αρνητικό τρόπο το κρίνουμε είναι ότι τα πρωτόκολλα για την είσοδο στη χώρα έχουν γίνει λάστιχο. Δηλαδή, στο μέτρο μαχώνα παίρνουμε σε όλους δείγμα. Ναι. Στα αεροπλάνα παίρνουμε δειγματοληπτικά το δείγμα. Ναι. Και εκεί που μας λένε ότι έχουμε παραδείγματος χάρη 200 στα 40.000 δείγματα, μπορεί να έχουμε άλλους 2.000 που δεν έχουν ελεγχθεί. Επίσης, αυτό το οποίο βλέπουμε να επαναλαμβάνεται είναι όπως στις αρχές Μαρτίου που το μένουμε σπίτι και τα λοιπά και είναι ατομική ευθύνη. Ποιος δεν αμφιβάλλει, μάλλον. Έχουμε όλοι μας την ατομική ευθύνη, αλλά όταν παραδείγματος χάρη σας λέω παραστατικά, είμαστε έξω από το αεροπλάνο, τηρούνται όλα τα πρωτόκολλα, η απόσταση, οι μάσκες και τα λοιπά. Και μπαίνουμε μέσα στο αεροπλάνο και είναι χειρότερα από το πανηγύρι στην Ικαρία, από το κοντά-κοντά που είναι ο καθένας. Ναι, επομένως, είναι και λίγο οξύμορα τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται, έχουν αντιφατικά θα έλεγα έτσι, εσείς, με μια ήπια έκφραση. Μήπως πρέπει να χτυπήσετε το καμπανάκι τώρα, να προετοιμαζόμαστε καλού κακού στα νοσοκομεία, πρόεδρε. Εμείς χτυπάμε το καμπανάκι να προετοιμαζόμαστε και ζητάμε μία αυστηροποίηση. Τώρα θα μου πείτε ο τουρισμός τι θα κάνει. Όλα θα τα κοιτάξουμε. Και τον τουρισμό θα κοιτάξουμε με τη διαφορά ότι πρέπει να υποτάσσονται στην ασφάλεια. Αν δεν υποτάσσονται στην ασφάλεια των εργαζομένων, στον τουρισμό, στο ένα, στο άλλο, σε όλους τους ασχολούνται με τον τουρισμό, τότε φοβόμαστε ότι θα έχουμε μια επανάληψη των φαινομένων. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Σιώρα. Μιλάνε και μερικοί για τρίτο κύμα το Σεπτέμβριο, αλλά ας μην το συζητάμε αυτό. Μιλάμε για αυτό. Πρέπει να γίνουν πιο αυστηρά τα πρωτόκολλα, να σας, έρθει κι άλλος κόσμος στα νοσοκομεία.